Έχουμε και τον κύριο Αλβανίδη μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Από εδώ. Λοιπόν, λέγαμε προσκλητήριο προς τις προοδευτικές δυνάμεις. Σαφές προγραμματικό πλαίσιο, σαφές ιδεολογικό στίγμα. Σοσιαλισμός. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι αυτό. Στην Ευρώπη μιλάνε ξανά τόσο ιδεολογικά, λέγοντας συνθήματα τόσο έντονα φορτισμένα, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοπορία στην Ευρώπη. Εγώ το πιστεύω αυτό και το έχω πει και στις δικές σας εκπομπές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αριστεράς, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι... Μπορεί να εμπνεύσει αυτό το αίτημα αυτό τον πρέπει κόσμο. Να εμπνεύσει. Διότι το βασικό ζήτημα, αυτό που καθορίζει το αν είσαι αριστερά ή κάτι άλλο, δεν είναι ο τίτλος, είναι η βιβλιοθήκη. Οπότε οι αναφορές στις βιβλιοθήκες έχουν ουσιαστική σχέση. Αυτό πρέπει να το δουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Και στον χώρο της αριστεράς, που είναι ρεπόρτερ της πραγματικότητας, περιμένοντας τις συνθήκες να οριμάσουν και αξιοποιώντας και την ιδεολογία και τα βιβλία που έλεγα πριν, καθώς η πολιτική των συμμαχιών ήταν βασικό στοιχείο της αριστεράς παγκόσμια. Άρα και στην Ελλάδα, πότε μεγαλούργησε η αριστερά? Τι ήταν το ΕΑΜ? Δεν ήταν η πολιτική των συμμαχιών? Υπάρχουν σήμερα αυτές οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ευρύτερη συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων? Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ρυθμιστής. Φαντάζομαι το προσκλητήριο δεν αναφέρεται μόνο στο κίνημα αλλαγής. Το προσκλητήριο δεν αναφέρεται, κατά τη γνώμη μου, σε κανένα κόμμα. Το προσκλητήριο αναφέρεται στους πολίτες, οι οποίοι μέσα από τη συμμετοχή τους πιέζουν τα κόμματά τους ή τα εγκαταλείπτουν αν ιστορικά είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτό είναι το νέο πολιτικό σκηνικό. Πρόσκληση αλλά και σκληρό δίλημα. Κοιτάξτε, σε ό,τι μας αφορά και από την διαδρομή μου, είναι συγκεκριμένα τα διλήμματα για μας. Ρογμές, ένα, συμμαχίες και συνοείς από την άλλη. Για την Ευρώπη όμως που είπε ο κ. Σχοινάς, που ρωτήσατε, ή εσύ, και οι δύο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχει υλοποιηθεί ένα μέρος της αντίληψης που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 12-13, διότι έχουμε σήμερα κυβερνήσεις στην Ισπανία. Σας θυμίζω ότι η Ποδέμος ήταν πολύ επιφυλακτική όταν εμείς μιλάγαμε για προοδευτικές λύσεις και συμμαχίες. Είναι θετικό ότι συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Και έχουμε και αποτυχημένες πολιτικές, δυστυχώς στην Πορτογαλία, όπου η αριστερά, κατά τη γνώμη μου, έκανε τακτικό λάθος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Καλές εργασίες. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε εδώ τον κύριο Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.